Να σου πω, ρε Γιώργη, άκουγες να λέω αερολογίες το λιμάνι από πάνω. Όπως απάντα. Όχι, θα σου πω, αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο too much μετά από ένα σημείο και μετά. Που απάντα συνέχεια. Ναι, δηλαδή να σου το πω και έτσι. Μου φάνηκε λίγο περίεργο ότι δεν εισέβγαλαν ούτε στους 6 μόνο και μόνο για τον τρόπο ότι. Σε μια φάση, ξέρεις πού, θα σου πω. Στη στιγμή που σου λέει ο Φίβος, εντάξει, χαλάρωσε σου λέει λίγο, ηρέμησε λιγάκι. Ηρέμησε λιγάκι. Που... Τι είπα και ηρέμησε. Κάτι είπε, όχι τσαρλατάνος, όχι. Αυτό που κουνιέσαι περίεργα και σου λέει δεν στο λέω, σου λέει προσωπικά. Επειδή εκεί φάνηκε ο Ντόντζος. Φάνηκε τύπου νεύρα. Όχι σε εμάς που σε ξέρουμε, αλλά είχε σαγκαζώσει λίγο φωνή. Ναι, λίγο. Εσύ όπως υπόθηκε, δεν κατάλαβες ότι ήταν για το άκρο. Ναι, αλλά θα σου πω γιατί ήταν τούμα. Και, λίγο... και μένα με παγκούρι. Και δεν είπα τίποτα την άλλη φορά. Με παγκούρι. Μα εγώ αν με λέγανε. Ότι φαινόσουν λίγο. Μου κάνει. Φαινόσουν λίγο άχαρο, λίγο σαν αγκούρι. Ναι, εγώ αν με λέγανε. Τι να του πω. Αν με λέγανε αγκούρι. Ρε φίλε, ξυστή όμως. Ναι, είμαι, δεν θα του έλεγα δεν είμαι. Μπράβο, εγώ επειδή νιώθω ότι έχει δίκιο, δεν ήθελα εκείνη την ώρα να του πω. Ναι, απλά μου φάνηκε λίγο γενικότερα ακραίο το να φανεί τσαρλατάνο. Δηλαδή, οκ, okay, τι να φανεί τσαρλατάνο. Θα ερχόμαστε εδώ πέρα για να προσπαθήσουμε για κάτι. Αν δεν το έχει. Όχι, το είπε κάπως έτσι. Αν δεν το έχει, δεν το έχει. Οκ, αλλά μπορεί και να το έχει ή μπορεί και να το βγάλει. Εσύ βέβαια κρίνει αυτό που βλέπει. Αλλά απ' την άλλη, μια προσπάθεια μια εβδομάδα ενό ανθρώπου, όποιο και αν είναι αυτού, του πιο ατάλλαντο από τον πιο ταλαντούχο. Θεωρώ ότι σαν λέξη εμένα προσωπικά δεν μου πήγαινε, γι' αυτό και ίσως το πω. Σε συνδυασμό με το ότι τη στιγμή που ήμουν εγώ πάνω ένιωθα ότι ένιωσα. Αλλά δεν είναι ότι πήγα να τον διαστρεβλώσω ή να βάλω λόγια τα οποία δεν είπε. Απλά δεν προσωποποίησε, δεν είπε ήσουν τσαρλατάνος. Είπε ότι μην βάζεις τα παιδιά πράγματα που φαίνονται τσαρλατάνιες. Δεν έχουμε την ευκαιρία με τον κύριο Φίβο να κάνουμε ένα διάλογο οι δυο μας για να συζητήσουμε και να καταλάβει πώς είμαι σαν άνθρωπος. Όπως και να έχει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ προσωπικά για τη δουλειά του τον σέβομαι απόλυτα. Όπως και τους υπόλοιπους κριτές μας, είναι εκεί για να μας κρίνουν και αυστηρά να μας κρίνουν και όπως πρέπει να μας κρίνουν. Αλλά δέχομαι την κριτική σχετικά με το act που θα κάνω αυτά τα 3-4 λεπτά. Αλλά δεν δέχομαι το να πουν για το χαρακτήρα μου ότι είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει.